Ευχαριστώ για τη σύσταση. Άλλωστε, είναι τόσο πολλές οι παρατηρήσεις και σκέψεις βουλευτών που έχω κάνει δεκτές μέχρι τώρα, που έχει φανεί ότι... Αυτό είναι αλήθεια. Στο δρόμο που προτείνετε ήδη βαδίζω. Βέβαια, με πολύ νυφαλιότητα, με πολύ προσοχή, άκουσα μέχρι τώρα τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επειδή δεν έχουν να πούνε κάτι για το νομοσχέδιο, να μου επιτίθεται για διάφορες πτυχές του πολύ σύντομου πολιτικού βιογραφικού μου. Τέσσερις μήνες έχω εδώ και γι' αυτό κάποτε πρέπει να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ας πω πρώτα για τη δήλωση για το δίσθημο. Η δήλωσή μου αυτή έλεγε ότι είμαι έτοιμος να υπογράψω είμαι έτοιμος να υπογράψω για την συγχωρείτε. Έλεγα ότι είμαι έτοιμος να υπογράψω, αλλά υπό τον όρο ότι θα έχει προηγουμένως λυθεί το πλέγμα των νομικών προβλημάτων το οποίο υφίσταται και επίσης εφόσον η Βουλή θα έχει ασχοληθεί και με το θέμα της προηγούμενης διαπραγμάτευσης η οποία απαιτείται και με βάση το δικαστήριο της Χάγης. Συγκεκριμένα, οι όροι της δήλωσής μου ήταν δύο, ότι θα προηγηθεί μια πολιτική διαπραγμάτευση και θα λυθούν τα νομικά ζητήματα. Δεν είναι απέραντης διάρκειας η όροι αυτή, αλλά ούτε και μια σύντομη διάρκεια η οποία να έχει παρέλθει. Ως προς το θέμα δε της απελευθέρωσης τρομοκρατών, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι πρώτον ότι το Ελληνικό Σύνταγμα και οι ελληνικοί νόμοι δεν ασχολούνται με φυσιογνωμίες ανθρώπων. Ασχολούνται με πράξεις. Δεν γνωρίζω να έχει απελευθερωθεί κανείς για τρομοκρατική πράξη μέχρι σήμερα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι από την άλλη πλευρά το νομοσχέδιο το οποίο συνοψίζεται ως απελευθέρωση ξηρού έχει ως αποτέλεσμα ότι 1.000 άνθρωποι περίπου έχουν, με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχουν πλέον απελευθερωθεί. Δηλαδή ότι οι υποσυμφόρηση φυλακές μας έχουν πληθυσμό κατά 1.000 άτομα μικρότερο εξαιτίας της εφαρμογής αυτής της ρύθμισης. Ελπίζω ότι η δίκαια απαλλαγή από την ποινή, η δίκαια απελευθέρωση, απόλυση 1.000 ανθρώπων να μην είναι αμεληταίο ζήτημα για όσους μίλησαν προηγουμένως. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.